Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, φιλοξενούμενος απόψε στην εκπομπή μας. Κυπριακό, κατά κύριον λόγο, το θέμα της συζήτησης, ιδιαιτέρως μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην ανακοίνωση μετά την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για συνέχιση της διάσκεψης της Γενέβης. Βέβαια, θα μας απασχολήσουν και οι προεδρικές εκλογές. Μπήκαμε σε μια διαδικασία προεκλογική, ενδεχομένως κάπως πιο νωρίς από ό,τι θα αναμένετε, αλλά είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα. Το γεσίτιο στις τελευταίες ημέρες και ιδιαιτέρως σήμερα είναι στην κορυφή της ατζέντας της επικαιρότητας. Όλα αυτά στο καταδύναμη σε σχέση και με τον χρόνο που θα έχουμε μπροστά μας. Θα μας απασχολήσω στην απόψινη συνέντευξη με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απέναντί σας, όπως και σε κάθε φιλοξενούμενο, Γιάννης Νικολάου και Στέλλα Μιχαήλ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Και με τη βοήθεια βέβαια των τηλεθεατών μας, οι οποίοι με μηνύματα, ερωτήματα μέσω Twitter θα συνδράμουν την όλη προσπάθεια και τούτων όλων εκθέντων. Κάνουμε αρχή με Κυπριακό, πάντως, κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι πιο νωρίς αυτή τη φορά η προεκλογή από άλλες χρονιές. Εγώ θυμάμαι το 2013, είχαμε ήδη υποψήφιους από το Γενάρη. Δεκτών. Είχαμε και το Δεκέμβρη. Ναι. Είναι η αλήθεια. Μπορεί να καθυστερήσαμε. Λοιπόν, κιόλας. Παραλαμβάνω αυτό που είπα προς αποκατάσταση. Από ό,τι θα αναμέναμε πιο νωρίς ενδεχομένως, κάποιοι μπορεί να μην ανέμενα. Λοιπόν, εμείς αρχίζουμε με Κυπριακό. Κατηγορήστε, κύριε Πρόεδρε, από την κυβερνητική παράταξη, από την κυβέρνηση, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και από το ΑΚΕΛ, ότι ενώ η Κύπρος δίνει τη μεγάλη μάχη για το Κυπριακό, ούτε λίγο ούτε πολύ εσείς σκέφτεστε, έχετε στο μυαλό σας μόνο την καρέκλα. Καλή ώρα τώρα που ύστερα από παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών, του κ. Κουτέρες, επαναρχίζει ή επανασυγκαλείται η διάσκεψη της Γενέβης για το Κυπριακό. Εσείς στέκεστε πιο επικριτικά από όλους για να εισπράξετε την αντίδραση, μα χωρίς συνομιλίες, πώς θα λυθεί το Κυπριακό. Ή ακόμη περισσότερο, μήπως τελικά σας βολεύει η μη λύση. Αυτό θεωρώ είναι προσβολή για τον οποιοδήποτε πολιτικό. Και δυστυχώς, κύριε Νικολάου, αυτά τα ακούμε από το 2004. Από κάποιους συγκεκριμένους. Είναι το μόνιμο να φύγει. Ότι η Τουρκία θέλει λύση και το πρόβλημα είμαστε όλοι εμείς, οι απορριπτικοί, μαξιμαλιστές, υπερβολικοί, εθνικιστές Ελληνοκύπροι. Εμείς διαφωνούμε με αυτό το αφήγημα, διαφωνούμε με αυτούς που στοχοποιούν τους Ελληνοκύπριους, διαφωνούμε με αυτούς που δίνουν συγχωροχάστη στην Τουρκία και θεωρούμε ότι αυτοί που το κάνουν προσφέρουν πάρα πολύ κακές υπηρεσίες στην πατρίδα μας. Είναι καθήκον μας να ασκούμε αντιπολίτευση για να μπορούμε ακριβώς να διορθώνουμε λάθη και δόξα τω Θεών υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα νέα χρόνια εξού και έχουμε μια παταγώδη αποτυχία στην πολιτική που ακολουθείται στο Κυπριακό, αλλά εμείς θεωρούμε ότι η δική μας κριτική ενισχύει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του δίνει εφόδια, του δίνει την ευκαιρία να αντισταθεί σε πιέσεις, γιατί μπορεί να επικαλεστεί την αντιπολίτευση όταν κάποιοι του ζητούν να προχωρήσει σε περαιτέρω υποχωρήσεις. Το αντίστροφο είναι που δεν είναι καθόλου βοηθητικό στην πλευρά μας, όταν προσπαθεί για παράδειγμα να διεκδικήσει ένας πρόεδρος και κάποιοι επιμένουν ότι πρέπει να υποχωρήσει. Αυτά έκαμε ο κύριος Αναστασιάδης το 2004, αυτά έκαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, η ηγεσία του ΑΚΕΛ όταν του έλεγε ότι πρέπει πρώτα να πάει να δώσει τα πάντα στον κύριο Ακιντζή στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης και μετά να πάμε στη Γενέβη να δούμε αν θα μας ανταμείψει ο κύριος Ερτογάν. Με παραπέμπετε με την αναφορά σας σε μια άλλη επίκριση που ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες πολύ έντονα, κυρίως από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ναι. Κύριε Παπαδόπουλε. Αναφερθήκατε στα πολλά λάθη κατά εσάς που διέπραξε η ελληνοκυπριακή πλευρά τα τελευταία 9 χρόνια. Και ομιλείται, λένε, ως αν το Κυπριακό να άρχισε τα τελευταία 9 χρόνια και ξεχνάτε προηγουμένως ότι ήταν διακυβέρνηση του Δίκο, του Αίμνηστου Τάσου Παπαδοπούλου. Και η ερώτηση είναι, την υποβάλλουν αυτή τη μεταφέρω εγώ, είμαστε καλύτερα
πριν 9 χρόνια και τώρα προέκυψαν αυτά τα δύσκολα και τα κακά. Ενώ μην πάμε στα 9 χρόνια, να πάμε στα τελευταία 30 χρόνια. Όπου με εξαίρεση την πενταετία του Τάσου Παπαδόπουλου, μας κυβερνούν τα τελευταία 30 χρόνια πρόεδροι που προέρχονται είτε από το Δημοκρατικό Συσχερμό είτε από το ΑΚΕΛ. Ξεκινώντας από τον Γιώργο Βασιλείο, τον Γλαύκο Γκληρίδη, τον Δημήτρη Χριστόφια, τον Νίκο Αναστασιάδη. Και η ερώτηση που οφείλουμε να θέσουμε σε αυτούς που μας λένε εμάς ότι δεν θέλουμε λύση, καλά, αυτά τα 30 χρόνια, γιατί δεν έλυσαν το Κυπριακό? Και ιδιαίτερα τα τελευταία 9 χρόνια, μετά που μας είπαν ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρόεδρο λύσης, επειδή, παραλαμβάνω, το αφήγημα είναι ότι η Τουρκία θέλει λύση και το πρόβλημα είναι οι Ελληνοκύπροι. Έδωσαν τα πάντα στην Τουρκία, ή σχεδόν τα πάντα, στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Γιατί δεν έλυσαν το Κυπριακό? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας, αλλά δυστυχώς αυτήν την τουρκική αδιαλαξία την έχει εχθρέψει, την έχει ενθαρρύνει η δική μας υποχωρητικότητα. Είναι τα δικά μας λάθη, ιδιαίτερα των τελευταίων 9 ετών, που μας έχουν οδηγήσει σε αυτόν το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Και επιμένω ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, γιατί ακόμη και αν έχουμε κατάληξη σε πολλά από αυτά τα κεφάλαια, δεν πρόκειται να αποδεχθεί προτάσεις όπως είναι η εκπεριτροπής προεδρία, η παραμονή όλων των επίγκων, η παραμονή των εγγύσεων μετά τη λύση, τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, τα δικαιώματα των Χριστών, την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κυπριακός Ελληνισμός. Αυτοί που θα φέρουν τη διχοτόμηση είναι αυτοί που προωθούν προτάσεις και θέσεις που δεν πρόκειται να δεχτούν οι Ελληνοκύπροι. Κύριε Πρόεδρε, επίτρεψε μου Στέλλα για ένα λεπτό ακόμη. Έστω ότι εκλέγεστε. Και την 1η του Μάρτη του 2018 αναλαμβάνετε τα ηνία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πώς θα ανατρέψετε την παρούσα κακή κατά εσάς κατάσταση και επικίνδυνη όπως τη θεωρείτε, για να επιστρέψει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων? Γιατί θεωρώ ότι και εσείς συμφωνείτε με όλους ότι μέσω διαπραγματεύσεων και συνομιλιών θα λυθεί το Κυπριακό. Πώς λοιπόν θα επιστρέψει αυτή η διαδικασία στην κατά εσάς ορθή πορεία και ποια θα είναι η νέα αφετηρία αυτών των διαπραγματεύσεων? Με τη νέα στρατηγική στο Κυπριακό, την οποία εμείς εισηγούμαστε και η οποία περιλαμβάνεται στην επιστολή που έχουμε δώσει στον κύριο Αναστασιάδη, τουλάχιστον η βάση αυτή τη νέα στρατηγική περιλαμβάνεται στην επιστολή που έχουμε δώσει στον κύριο Αναστασιάδη τον Φεβράρι, η οποία δεν έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο, παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες από την ημέρα τη κατάθεση τη, και στην οποία περιγράφουμε του λόγου αποτυχία των τελευταίων 9 ετών, αλλά και παραθέτουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις για το πώς μπορούμε ακριβώς να διαμορφώσουμε μια νέα στρατηγική, όχι μόνο για το Κυπριακό, όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις, μια νέα στρατηγική για την Κύπρο. Γιατί αυτό που εμείς εισηγούμαστε είναι ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα ευρύτερα και πολυδιάστατα. Οι μεγαλύτερες μας επιτυχίες στο παρελθόν δεν ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήταν εκτός του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων, ήταν η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η αντιδήλωση και το πάγωμα κεφαλαίων που πέτυχε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ήταν οι συμφωνίες για το φυσικό αέριο που μας προσέφεραν την προοπτική συνεργασίας και συμμαχίας με σημαντικές χώρες. Είναι τέτοια πράγματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε για να πιέσουμε τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις. Δεν εισηγούμαστε διακοπή των διαπραγματεύσεων, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λύσουμε τον Κυπριακό, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα σφαιρικά. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι θέσεις μας. Δεν μπορεί να υπάρχουν ασάφειες σε ό,τι αφορά βασικές πτυχές της λύσης. Εμείς, για παράδειγμα, στη νέα στρατηγική λέμε ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη θέση για συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να είναι το πρώτο άρθρο του Συντάγματος ή έναν από τα βασικά άρθρα. Εμείς απαιτούμε μηδενικές εγγύσεις μηδενικών στρατών. Αυτό που επιθυμούμε να δούμε για να πιέσουμε την Τουρκία είναι να δημιουργήσουμε πολιτικό κόστος. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα πώς μπορούμε. Πολιτικό κόστος στην Τουρκία. Πολλά παραδείγματα πώς δεν το κάνουμε μέχρι σήμερα και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Η κυβέρνηση έδωσε, για παράδειγμα, συγχωροχάρτη ή λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του κ. Στυλιανίδη για την αναβάθμιση της Τηλεοναϊκής Ένωσης της Τουρκίας. Κάτι που θα φέρει μερικά δισεκατομμύρια ευρώ χρηματικό όφελο στην Τουρκία. Και το δώσαμε. Έτσι, μπορούμε να επιφέρουμε κόστος στην Τουρκία
μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του παγώματος των ενταξιακών κεφαλαίων, μέσω της χρηματοδότησης που λαμβάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, είναι εργαλεία, πίεσης. Θα μπορούσε να πει κάποιος, πίεσης. Τα οποία όμως χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν και όταν υπήρχε και καλύτερα εικόνα ότι η Τουρκία θέλει να προχωρήσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είδαμε να αποδίδει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Το ερώτημα σε ό,τι αφορά τη δική σας πρόταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αλλαγής στρατηγικής, πρωτίστως είναι εσείς σε ό,τι αφορά τη βάση διαπραγμάτευσης, ποια είναι η ξεκάθαρη θέση σας και η βάση διαπραγμάτευσης εννοώ και σε σχέση με τη μορφή της λύσης. Στέλλα, δεν είναι μόνο εργαλεία. Είναι νοοτροπία. Τα τελευταία χρόνια πάμε από τη μία υποχώρηση στην άλλη. Γιατί έχει κατακυρεύσει ο φόβος την πολιτική και την τακτική μας των Κυπριακών. Εξού και έχουμε συνεχείς εξευτελισμούς και ταπεινώσεις. Αυτό είναι που διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και έναν αδιέξοδο. Λόγω του ότι ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο την τουρκική διαλλαξία. Επαναλαμβάνω, έχουν δώσει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα τα τελευταία 9 χρόνια στην τουρκική πλευρά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα έχει πάρει η Τουρκία και θέλει κι άλλα. Εμείς εδώ ακριβώς είναι που διαφωνούμε. Σε αυτήν τα μεγάλα την κόμματα μιζέρια, δεν συμφωνούμε με τη δική σας ερμηνεία όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Τα μεγάλα κόμματα που έχουν, αν ωραία, θέλετε, και την μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε ό,τι αφορά απήχηση στον κόσμο, δεν συμφωνούμε με τη δική σας ερμηνεία. Δεν είμαι βέβαιος αν έχουν σε σχέση με το ότι έχουν δοθεί λόγου χάρη τα πάντα. Αν είχαν την μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο, δεν θα φοβούνταν να πούν του κόσμου ότι διαπραγματεύονται. Θα υπήρχε διαφάνεια στο Κυπριακό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συσκότηση. Φοβούνται να πούν στον κόσμο ότι διαπραγματεύονται, επειδή φοβούνται τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων Κυπρίων. Αυτά τα οποία παρατίθενται μέσα από δηλώσεις κ. Προέδρου της Δημοκρατίας ή που σας γίνονται ως ενημέρωση στο Εθνικό Συμβούλιο ή που σας έχουν καλέσει να διαβάσετε τα έγγραφα στο Προεδρικό, αυτά δεν αποτελούν ενημέρωση, κ. Παπαδόπουλε. Εμείς έχουμε ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας δώσει το τρίπτυχο που η δική μας η πλευρά έχει συντάξει σε σχέση με τις εκκρεμότητες, τις συμφωνίες και τις διαφωνίες. Αρνήθηκε να μας το δώσει. Και έχει αυτόν το τρίπτυχο η τουρκική πλευρά. Έχουμε ζητήσει να μας δώσει τα έγγραφα του Μον Πελεράν 3, τα ερωτήματα τότε θυμάστε που είχαν τεθεί για την ασφάλεια και οι απαντήσεις αν έχουν τεθεί, δεν ξέρουμε. Αρνήθηκε να μας τα δώσει. Καλά, συγγνώμη, στο Εθνικό Συμβούλιο. Υπάρχει συσκότηση στο Κυπριακό. Στο Εθνικό Συμβούλιο, τι κάνετε όταν πηγαίνετε, αφού υποτίθεται εσείς τον κατηγορείτε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο όχι για διαβούλευση προτού ληφθούν αποφάσεις, αλλά εκ των υστέρων για ενημέρωση. Χάρη στη συζήτηση σας το δεχτούμε αυτό. Τι κάνετε στο Εθνικό Συμβούλιο όταν σας ενημερώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Μα δεν μας ενημερώνει, αφού σας λέω. Αρνείται να μας δώσει τα σχετικά έγγραφα για να έχουμε διαμορφωμένη άποψη. Να ακούμε πληροφορίες δεξιά και αριστερά για το τι συζητείτε. Και είδατε παραδείγματα αυτής της συσκότησης. Όταν εδώ και πάρα πολύ καιρό εμείς προτοποιούσαμε ότι έχουμε πληροφόρηση ότι δεν υπάρχουν συγκλήσεις ούτε για το 4:1, ούτε για την ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση, κάποιοι μας έβγαζαν ψεύτες. Φιλοκυβερνητικές εφημερίδες είχαν πρωτοσέλιδα και μας έλεγαν ότι είμαστε ψεύτες εμείς, ότι υπάρχουν αυτές οι συγκλήσεις. Τελικά παραδέχθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης ότι δεν υπάρχουν τέτοιες συγκλήσεις. Όλα αυτά που θέλετε να αλλάξετε, κύριε Παπαδόπουλε, και που επικαλείστε για τη στρατηγική και τα διάφορα. Κάνετε μια συνεργασία, το δίκο. Μπορώ να τονίσω κάποια πάρα πολύ σημαντικά σημεία σε ό,τι αφορά την νέα στρατηγική. Γιατί έχετε δίκιο ότι υπάρχουν σκέλη αυτής της στρατηγικής που είναι επιμέρους εργαλεία, όπως είναι τα εφόδια που έχει δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία η πολιτική του Τάσου Παπαδόπουλου τότε με την αντιδήλωση και το δικαίωμα παγώματος των ενταξιακών κεφαλαίων της Τουρκίας, που μας δίνουν μοχλούς πίεσης πάνω στην Τουρκία, και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το θέμα των διαπραγματεύσεων. Σας είπα, είναι δύο επίπεδα. Το ένα είναι εκτός της διαπραγματεύσης, τι μπορούμε να κάνουμε για να πιέσουμε την Τουρκία, να προκαλέσουμε πολιτικό κόστος, και το άλλο έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση. Εκεί πραγματικά είμαστε σε πολύ χειρότερο σημείο από τότε που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται ο κύριος Αναστασιάδης. Με τις συνεχείς υποχωρήσεις και τις γενναιόδερες προσφορές, έχουμε πλέον φτάσει σε αγνώριστα σημεία σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Με ρωτήσατε προηγουμένως ποια θα είναι η βάση. Ναι, θα πάτε και θα πείτε όλα αυτά που συμφώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα διαγράφονται και εγώ φτού και από την αρχή άσπρη κόλλα και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα σας πούνε οι Τούρκοι, εμείς δεν ερχόμαστε. Καλά, όταν ο Νίκος Αναστασιάδης το 2013 μας επαρέδωσε έγγραφη επιστολή με την οποία μας έλεγε ότι θα αποσύρει προτάσεις, τότε μπορούσε να αποσύρει προτάσεις. Και εμείς σήμερα δεν μπορούμε να αποσύρουμε προτάσεις. Και είναι άλλο πράγμα που λέμε.
εδώ και μερικές δεκαετίες η δική μας πλευρά είχε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες λέγαμε ήταν και ομόφωνες θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου, βασίζονταν αυτές οι θέσεις πάνω στα ψηφίσματα των ΗΕ. Εγώ προκαλώ δημόσια τις ηγεσίες του Δημοκρατικού Συνεγερμού και του ΑΚΕΛ, τον Νίκο Αναστασιάδη ιδιαίτερα, όλους αυτούς που διαπραγματεύονται τα Κυπριακά εδώ και 9 χρόνια, να μας υποδείξουν πού βρίσκονται στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και στα ψηφίσματα των ΗΕ αναφορές για την εκπεριτροπής Προεδρία, για την αριθμητική ισότητα, για τα βέτο, για τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, για τα δικαιώματα των Χριστών, για την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την παραμονή όλων των επίκων όπως την έχει αποδεχθεί ο κ. Αναστασιάδης στη συνέντευξή του στο ΜΕΓΑ, για μεταβατικές εγγύσεις, δηλαδή να παραμείνουν εγγύσεις και μετά τη λύση, όπως έχει αποδεχθεί ο κ. Αναστασιάδης στην πρωτοχρονιάτικη του συνέντευξη στην εφημερίδα Πολίτης. Πού υπάρχουν αυτές οι αναφορές? Πουθενά. Παραβιάζουν αυτές οι υποχωρήσεις τις ομόφωνες αποφάσεις και θέσεις της δικής μας πλευράς και του Εθνικού Συμβουλίου των τελευταίων 40 ετών. Η δική σας Εμείς λέμε να επιστρέψουμε πίσω σε αυτές τις ομόφωνες αποφάσεις. Η δική σας η βάση, κύριε Παπαδόπουλε, αν ήσασταν εσείς ο πρόεδρος, θα βγαίνατε με τις θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτή είναι η βάση, την οποία παραβιάζουν. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη βάση λύση, η οποία είναι συμφωνημένη και με την τουρκοκυπριακή πλευρά και αφορά και το πλαίσιο και τη μορφή της λύσης, η οποία θα έχει απήχηση και σε διάφορες πρόνοιες που αφορούν. Τι εννοείται πλαίσιο, μου φαίνεται. Το πλαίσιο της λύσης, η διζωνική, η δικοινωτική ομοσπονδία. Τι με βέτο και αριθμητική ισότητα. Υπάρχει ένα θέμα. Το δίκο είναι υπέρ της διζωνικής, δικοινωτικής ομοσπονδίας, όπως έχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής μέσα από τις τοποθετήσεις του κόμματος διαχρονικά και τις δικές σας μέχρι προσφάτως έχει τοποθετηθεί το δίκο. Υπάρχουν οι θέσεις των κομμάτων τα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητά σας για εκλογή σας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, που είναι κάθετα αντίθετα με αυτήν την μορφή λύσης. Αυτό δημιουργεί μια σύγχυση προς τον κόσμο πάνω σε ποια βάση, που αφορά και τη μορφή της λύσης, θα διαπραγματευτεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος αν εκλεγόταν. Δεν υπάρχει καμία αναπολύτως. Αυτή είναι και η βασική, η εξ αρχής επίκριση που δέχθηκε το ΔΥΚΟ και ο Νικόλας Παπαδόπουλος και τα κόμματα που τον στηρίζουν. Και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πώς θα τα συγκεράσετε αυτά τα δύο αντίθετα. Δεν συμφωνείτε στη λύση. Πώς θα τα βρείτε? Θα πάρουμε μαθήματα από το Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ. Να μην ανησυχούν, γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα το ΑΚΕΛ να συνεργαστεί, για παράδειγμα, με τους υπολόγους του 2003. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Δημοκρατικός Συναγερμός να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κόμμα το 2013. Εσείς μιλάτε για συνδιαμόρφωση προγράμματος όμως, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, συνδιαμόρφωσαν προγράμματα. Πάνω σε ποια βάση όμως? Εκείνοι πάνω σε ποια βάση τα έκαναν? Επαναλαμβάνω, σας είπα προηγουμένως, θα την επαναλάβω. Ναι, αλλά αυτούς τους επικρίνεται ότι έκαναν λάθος. Θα την εσείς επαναλάβω. Πρέπει να κάνετε κάτι σωστό. Φυσικά εμείς είμαστε σωστοί, γι' αυτό λέω. Εμείς επιμένουμε να επιστρέψουμε πίσω στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Και προκαλώ αυτούς που μας λένε για πλαίσια και τι, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνουν πλέον αυτοί οι όροι. Πού βρίσκονται στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου η αριθμητική ισότητα, τα βέτο σε κάθε απόφαση, η παραμονή όλων των επίκων? Αυτά μπορεί να είναι αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΔΥΚΟ, κακών χειρισμών, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, μπορεί ο πρόεδρος Αναστασιάδης ή ο κύριος Πισόφιας προηγουμένως να είχαν κατά την δική σας αποτίμηση κακούς χειρισμούς που να έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αποτέλεσμα κακών χειρισμών. Θεωρείστε δεδομένο ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα κακών χειρισμών. Παναλαμβάνω, έχουμε ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Έχουμε ψηφίσματα των ΗΕ που λένε, για παράδειγμα, ότι πολιτική ισότητα δεν σημαίνει αριθμητική ισότητα. Έχουμε αποφάσεις και ψηφίσματα που λένε ότι δεν μπορεί μία πλευρά να παραλύσει το κράτος με βέτο. Αυτά μπορεί να ισχύσουν και με νέο κράτος, σαν μπορούσε να πει κάποιος. Φυσικά, ακριβώς. Ο πολίτης όμως που σας κρίνει και θέλει να ξέρει καθαρά ποιες είναι οι δικές σας θέσεις και προθέσεις. Θα διαπραγματευτείτε, θα πείτε στο ότι θα διαπραγματευτείτε τις διαδικασίες και την τύχη του κόσμου, αν είστε εσείς πρόεδρος λόγου χάρη αύριο μεθαύριο, με βάση ποια δεδομένα, διότι υπάρχει ένα ζήτημα. Θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία για μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία? Είναι στρατηγικό στόχο η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία? Θα απαντήσω για τρίτη φορά. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνομαι κατανοητό.
έχουμε ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου που καθορίζουν τη βάση της λύσης του Κυπριακού όπως εμείς την καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον εμείς έτσι δεν καταλαβαίνουμε. Απλά προσπαθώ να δω αν παραμένετε δεσμευμένος σε μια λύση της ζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας. Θα απαντήσω τέταρτη φορά. Δεν ξέρω πώς αγιώς μπορώ να γίνω πιο ξεκάθαρο. Δεν τα απαντάτε γι' αυτό. Έστω ότι πάτε σε αυτήν τη βάση, κύριε Πρόεδρε. Στο Εθνικό Συμβούλιο. Και οι Τούρκοι σας πούν, αυτά είναι ξεπερασμένα. Εμείς έχουμε συμφωνήσει άλλα πράγματα. Εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά. Στο Εθνικό Συμβούλιο γινόταν και η αναφορά. Η βάση της λύσης έχει μετατραπεί σε τουρκική βάση λύσης του Κυπριακού. Με τις υποχωρήσεις μας. Με την παραβίαση των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Με την παραβίαση των ψηφισμάτων των ΗΠΑ. Παραλαμβάνω, όλες αυτές οι πρόνοιες, η παραμονή όλων των επίκων, την οποία έχει αποδειχθεί ο Νίκος Αναστασιάδης, οι τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, την οποία έχει αποδειχθεί ο κύριος Χριστόφιας στις συγκλήσεις του με τον κύριο Ταλάτ, τα βέτο, η αριθμητική ισότητα που έχει ήδη αποδειχθεί ο κύριος Αναστασιάδης, η εκπεριτροπής προεδρία, η οποία συζητείται, αν και την έχει αποδειχθεί σε όλους τους σημαντικούς θεσμούς πλην της εκτελεστικής εξουσίας. Οι μεταβατικές εγγυήσεις που έχει αποδεχτεί ο κ. Αναστασιάδης, επαναλαμβάνω, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πολίτης, να παραμείνουν εγγυήσεις και μετά. Όλα αυτά παραβιάζουν τη βάση λύσης του Κυπριακού. Πάμε να εισαγάγουμε. Εμείς είχαμε συμφωνήσει το Δημοκρατικό Κόμμα και άλλα κόμματα, φαντάζομαι, γιατί μιλάμε για ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, και εμείς λέμε να πάμε πίσω σε αυτόν. Και ακριβώς είναι επειδή έχουν παραβιάσει αυτές τις προτάσεις. Που το περιεχόμενο της διζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας που αναφέρατε προηγουμένως έχει γίνει αγνώριστο. Λοιπόν, πάμε να εισαγάγουμε στην συζήτηση μας, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις προσδοκίες του λαού μας και να μην έχει κανένα στην παραμικρή αμφιβολία. Το Φεβράρι. Αυτό θα αποφασίζουμε στις προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, κάθε ψήφος, αποτελέσματα μπορεί να είναι λόγος των λάθος στοχεύσεων. Κάθε ψήφος για τον Νίκο Αναστασιάδη ή για τον εκλεκτόν υποψήφιον του ΑΚΕΛ είναι ψήφος για την εκπεριτροπής προεδρία, για την παραμονή όλων των επίκων, για τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, για τα βέτο, την αριθμητική ισότητα, την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά τα λάθος αποτελέσματα που εντοπίζετε και απαριθμείτε, μπορεί να είναι, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος αποτέλεσμα και μιας λάθος στόχευσης, ίσως ύστερα από τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων να υπάρχει ανάγκη αυτή η αλλαγή στρατηγικής που μιλάτε κι εσείς. Να αγγίξει ίσως λίγο πιο καθαρές λύσεις. Με αυτόν είναι που λέμε ακριβώς. Που να αλλάζει και τη μορφή λύσης εννοώ. Αυτοί άλλαξαν τη μορφή λύσης. Ναι, ναι. Θα το πω για πέμπτη φορά. Το ερώτημα είναι εννοείς, αν θα εγκατάλειψη είναι αυτό που έχουν συμφωνηθεί. Το γεγονός ότι δεν έχουν αυτοί καθαρές θέσεις φαίνεται από το γεγονός ότι εφαρμόζουν τη συσκότηση των Κυπριακών. Επειδή για φοβούνται να αποκαλύψουν στο λαό την αποσυφθούν αυτά τα λάθη αποτελέσματα που είναι και ίσως και συμβιβασμοί αναπόφευκτη ενδεχομένως που είναι απορρέων από τη μορφή της λύσης, αν μπορούσε να πει κάποιος. Ίσως θα πρέπει να επαναξετάσουμε τον στόχο για τη μορφή της λύσης, δηλαδή το ενιαίο κράτος στο οποίο να επιστρέψουν και οι Τουρκοκύπροι να είναι έναν πολύ πιο υγιές οικοδόμημα για τον Κυπριακό λαό. Να ρωτήσω τους τηλεθεατές που αυτή τη στιγμή μας ακούν. Δηλαδή, αν έρθει ο κ. Ερντογάν αύριο και μας πει: εγώ δεν έχουμε ενιαίο κράτος. Αλλά θέλω εκπεριτροπής προεδρία. Να παραμείνουν όλα τα στρατεύματα, τα κατοχικά να μας προσέχουν. Θέλουμε εγγυήσεις. Θέλουμε να μείνουν όλοι έπικοι. Θέλουμε βέτο. Θέλουμε αριθμητική ισότητα. Υπάρχει οποιοδήποτε σόφρον Ελληνοκύπριος που θα δεχτεί αυτήν την λύση επειδή είναι ενιαίο κράτος. Το περιεχόμενο είναι που έχει σημασία. Και αυτό είναι που προτείνουμε εμείς. Όχι μόνο μία νέα στρατηγική των Κυπριακών για τις διαπραγματεύσεις. Μία νέα στρατηγική για την Κύπρο. Που θα μας επαναφέρει πίσω τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Λοιπόν, να εισαγάγουμε τηλεθεατές, αφού αναφερθήκατε και εσείς σε αυτούς, κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτά που συζητούμε, ο πρόδρομος Σταλιώτης σας ερωτά πώς θα πείσετε τους οπαδούς του ενιαίου κράτους πως η διζωνική διοικητική ομοσπονδία είναι η καλύτερη λύση, αφού περιμένουν οι οπαδοί του ενιαίου κράτους, εννοεί, ότι θα αποσύρετε τη διαχρονική αυτή θέση της διζωνική διοικητική ομοσπονδία. Δεν ξέρω πού βρήκε αυτό το συμπέρασμα ο κύριος Σταγιώτης. Παραλαμβάνω, το ερώτημα δεν είναι μεταξύ ενιαίου κράτους και μεταξύ της ομοσπονδίας. Ίσως να το εκτιμά και από τη θέση των κομμάτων που σας στηρίζουν. Που είναι το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι κατά πόσο θα μετατρέψουμε την Κύπρο σε έναν τουρκικό προτεκτοράτο. Και να δώσουμε ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για να δείξω πόσο επικίνδυνες είναι οι δικές τους θέσεις. Ο κύριος Αναστασιάδης. Με την στήριξη του ΑΚΕΛ. Εισηγείται να καταργήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, να δώσουμε τα πάντα την πρώτη μέρα της λύσης. Θα καταργήσουμε το κράτος, τους θεσμούς του,
θα αναδείξουμε και θα αναβαθμίσουμε τον κατοχικό ηγέτη σε συμπρόεδρο. Θα έχει βέτο σε όλες τις αποφάσεις, θα διορίσει όλους τους θεσμούς, ακόμα και τους ελληνοκύπριους βουλευτές στη Βουλή. Θα τους διορίσει ο κύριος Ακιντζή σαν συμπρόεδρος. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος. Αλλά εμείς θα πρέπει να περιμένουμε σε βάθος χρόνου να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερντογάν να αποσύρει στρατεύματα, να απομακρύνει επίκους και να επιστρέψει εδάφη. Υπάρχει οποιοδήποτε Ελληνοκύπριος που ακούει αυτή τη διευθέτηση που νιώθει ασφάλεια? Αυτή κι αν είναι ανασφάλεια, αυτό το ζήτημα είναι που έχουμε μπροστά μας. Αυτά είναι που θα αποφασίσουμε το Φεβράρι. Εάν επανεκλεγεί ο Νίκος Αναστασιάδης, αυτή θα είναι η πρότασή του που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Αυτό είναι που εισηγείται. Εμείς διαφωνούμε με τον κύριο Αναστασιάδη. Φυσικά, εν όψη της διάσκεψης. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερντογάν. Εν όψη της διάσκεψης, κύριε Βαδόπουλε, υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν ότι το έχει δηλώσει τουλάχιστον και ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι μπορεί να υπάρξει μια άρση του αδιεξόδου στην Γενέβη, η οποία προγραμματίζεται για τέλος Ιουνίου. Όπως βλέπετε, τις εξελίξεις να διαμορφώνονται, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη? Ασχέτως αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά ενώ μπορεί να έχουμε εξέλιξη. Μα αυτόν θα πρέπει να αναμένουμε να το δούμε, γιατί έχει σχέση και πάλι με την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν ότι η Τουρκία είναι διατηθειμένη να υπαναχωρήσει. Και με όλον τον σεβασμό, γιατί να υπαναχωρήσει? Όταν βλέπει απέναντι της έναν παντελώς αναξιόπιστο διαπραγματευτή, ο οποίος υπαναχωρεί από τη μία θέση μετά την άλλη. Θα είστε εκεί, αν σας καλέσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης? Φυσικά και θα είμαι εκεί. Αν με καλέσει, φυσικά θα είμαι εκεί. Αν μας καλέσει, δεν μας έχει καλέσει. Αλλά επειδή θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό, η Νέα Υόρκη γι' αυτό ήταν μία μεγάλη ήττα για την πλευρά μας. Ένα βατερλό. Χάσαμε παταγωδός. Συνεχίστηκε ο εξευτελισμός και η ταπείνωση της πλευράς μας. Μα θυμάστε τι έλεγε ο Νίκος Αναστασιάδης? Θυμάστε ότι μας έλεγε στο διάγγελμα του πριν από δύο εβδομάδες ότι πρέπει να έχουμε κατάληξη και συμφωνία στην ασφάλεια πριν να πάμε να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα? Μετά επαναχώρησε και κατάληξη και συμφωνία σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, έγινε ακτίνα συμφωνίας. Μετά επαναχώρησε και η ακτίνα συμφωνίας έγινε ουσιαστική συζήτηση και μετά πήγαμε στη Νέα Υόρκη και ακόμα να καταλάβουμε τι έχει συμφωνηθεί, γιατί υπάρχουν ασάφειες, επικίνδυνες ασάφειες για το τι έχουμε συμφωνήσει και τι θα πάμε να συζητήσουμε. Και το χειρότερο, δώσαμε την εξουσία στον κύριο Νάιντε να συντάξει έναν κοινό κείμενο που δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει και δεν γνωρίζουμε αν αυτό το κείμενο που θα καθοδηγήσει τη συζήτηση θα το εγκρίνουμε εμείς στο Εθνικό Συμβούλιο. Αντιτείνω αυτό που προβάλλει. Προνοεί όμως συμφωνία των πλευρών που θα έχουν τις θέσεις τους εκπεφρασμένες σε αυτόν, έτσι δεν είναι? Δεν σας άκουσα. Το κοινό κείμενο προνοεί ότι τα μέρη που είναι εμπλεκόμενα θα συμφωνούν στο ότι θα συμπεριληφθεί. Δεν καταλάβαμε εμείς ακόμα αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ασάφειες. Και αν είναι να το εγκρίνουμε, που μακάρι να είναι έτσι, δεν πρέπει να το δούμε στο Εθνικό Συμβούλιο και να το εγκρίνει το Εθνικό Συμβούλιο. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το έγγραφο? Θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εισήγηση του Νίκου Αναστασιάδη για μεταβατικές εγγύσεις, να παραμείνουν εγγύσεις για ένα χρονικό διάστημα και μετά τη λύση? Θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις που έχουμε ακούσει από τον Νίκο Αναστασιάδη για να παραμείνουν τουρκικά στρατεύματα και μετά τη λύση, ενώ θα έχουμε ήδη διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία? Αυτά θα περιλαμβάνει το έγγραφο? Και γιατί εκχωρήσαμε στον κύριο Άιντα την εξουσία να καταγράψει τις κοινές θέσεις όπως ο ίδιος τις αντιλαμβάνεται, γνωρίζοντας το πώς έχουν συμπεριφερθεί τα Ηνωμένα Έθνη στο παρελθόν? Γιατί δέστε αυτό το σενάριο. Πέστε ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό το έγγραφο πλην μία πλευρά. Είτε εμείς, είτε για παράδειγμα, πέστε η Ελλάδα. Να μην πούμε για τον κύριο Αναστασιάδη. Πέστε ότι όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν και η Ελλάδα διαφωνεί με αυτόν τον έγγραφο. Μα αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει? Όλη η πίεση της διεθνούς κοινότητας θα μεταφερθεί πάνω στην Ελλάδα, επειδή δώσαμε την εξουσία στον κύριο Νάιντε να συντάξει έναν έγγραφο. Να απορρίψει δηλαδή η Ελλάδα έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών. Θυμάστε τι έγινε την περασμένη φορά στη Γενέβη, όπου επιχειρήθηκε κάτι παρόμοιο. Και για μία εβδομάδα μετά τη Γενέβη, όπου πήγαμε δήθεν για να αναδείξουμε την τουρκική αδιαλλαξία, είχαμε το φαινόμενο όλες οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες να επιτίθενται του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Επειδή γίνεται πολλή λόγος για την ασφάλεια, γίνεται πολλή λόγος για μια μεταβατική περίοδο, κύριε Παπαδόπουλε, που να αφορά μια σταδιακή αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.
Φαίνεται ότι υπάρχει μια αποδοχή μιας χρονικής σύντομης μεταβατικής περίοδου με συγκεκριμένη λήξη. Σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα. Ποιος το είπε αυτό? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη από δική μας πλευρά να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, ότι δεν μπορούν να φύγουν όλοι αυτοί ημερών. Και υπάρχει η θέση ότι θα πρέπει να υπάρχει όμως συγκεκριμένη ημερομηνία αποχώρησης και του τελευταίου στρατιώτη. Σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, στο ζήτημα ακριβώς της μεταβατικής περίοδου, διότι είναι κάτι που συζητείται και φαίνεται ότι είναι και κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας στις συζητήσεις που γίνονται. Η δική σας θέση ποια είναι ακριβώς για το θέμα της αποχώρησης χρονικά? Εμείς έχουμε ήδη παρουσιάσει μια διαφορετική εισήγηση προς το διαπραγματευτή μας, τον κύριο Μαυρογιάννη, όπου θα θέλαμε να δούμε αν θα μπούμε σε έτσι συζητήσεις για μεταβατικές διατάξεις, να υπάρχουν φάσεις όπου θα διαπιστώνουμε κατά πόσον η Τουρκία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της. Και σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους θεσμούς της. Γιατί ελπίζω να το αντιλαμβάνονται, οι τηλεθεατές μας. Αυτό που εισηγούνται, αυτό που εισηγείται ο κύριος Αναστασιάδης, είναι ότι εμείς δίνουμε τα πάντα την πρώτη μέρα. Καταργείται η Κυπριακή Δημοκρατία. Αναδεικνύεται σε συμπρόεδρο ο κύριος Ακχιντζή με δικαίωμα βέτο στα πάντα. Το είπα και πριν. Εάν κάτι πάει λάθος και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να πάνε λάθος, δεν θα μπορούμε να πάρουμε την απόφαση χωρίς την έγκριση της Άγκυρας. Αλλά εμείς θα πρέπει να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερντογάν σε βάθος χρόνου για να απομακρύνει αυτά τα στρατεύματα. Ποιος είναι διατεθειμένος να εμπιστευτεί τη σημερινή Τουρκία τον κύριο Ερντογάν, όταν το βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται στους Τούρκους πολίτες? Άστε μας εμάς. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για το πώς προχωράμε. Και επαναλαμβάνω, το πιο κρίσιμο καθοριστικό είναι εξάλλου και η προμετωπίδα της δικής μας εισήγησης για τη νέα στρατηγική. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσει. Ακόμα και τις δομές του κράτους να τις αλλάξουμε με τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να προστατεύσει τον Κυπριακό ελληνισμό. Ερώτηση τηλεθεατού επί τούτο, κύριε Πρόεδρε, του κύριου Κυπριανού. Είστε υπέρμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέει, που όμως προνοεί τουρκικές εγγύσεις. Θα απορρίψετε συμβιβαστική φόρμουλα καλύτερη από το παρόν καθεστώς? Αν έχουμε συμβιβαστική φόρμουλα καλύτερη από το παρόν καθεστώς, φυσικά και θα την εξετάσουμε, αλλά επαναλαμβάνω, η καλύτερη φόρμουλα για εμάς είναι μηδέν εγγύσεις και μηδέν στρατεύματα. Δεν έχουμε ακούσει τέτοιες δηλώσεις ακόμα από πλευράς της Τουρκίας και αντίθετα, ακούμε από τον δικό μας διαπραγματευτή την τάση να θέλει να συζητήσει μεταβατικές εγγύσεις, να παραμείνουν οι εγγύσεις και μετά τη λύση. Δεν είναι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Είναι άλλα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Χειρότερα δεδομένα. Τι είπε ο κ. Τσαβούσογλου πριν από δύο εβδομάδες? Όχι μόνο θέλουμε να παραμείνουν οι εγγύσεις, αλλά να έχουμε το δικαίωμα να επεμβαίνουμε με στρατών που θα υπάρχει στην Κύπρο, ακόμα και όταν γίνεται οποιοδήποτε ζήτημα συνταγματικής τάξης, αλλά και παραβίασης του χαρακτήρα του κράτους του Τουρκοκυπριακού. Μα αντιλαμβάνεστε τι είναι που διεκδικεί η Τουρκία? Όχι καλύτερον καθεστώς για εμάς, χειρότερον καθεστώς. Θέλουν να επεκτείνουν την επιρροή τους πάνω στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό και να παραμείνει η Τουρκία στην Κύπρο, είτε με εγγύσεις, είτε με στρατών, είτε με επίκους, είτε με τρόπο που θα επηρεάζει με βέτο όλες τις αποφάσεις πάνω στο νησί. Δεν πρέπει να γίνουμε τουρκικό προτεκτοράτο. Για τις θέσεις που εκφράζεται, ο κύριος Σάββας Χατζημινάς στέλνει ένα μήνυμα στο Twitter, όπου μπορούν να σας θέτουν ερωτήματα και οι τηλεθεατές, κύριε Παπαδόπουλε. Και ρωτά ο κύριος Χατζημινάς γιατί συνέχεια μηδενίζεται τα πάντα, όπως ο ίδιος αναφέρει. Και διερωτάται μήπως ο πατέρας σας δεν συμφώνησε όλα αυτά που συζητούνται σήμερα στο ΑΝΑΝ 4. Στο ΑΝΑΝ 4 κιόλας. Ναι. Δεν νομίζω να συμφώνησε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ο κόσμος νομίζω θυμάται ότι ήταν εκείνος που ζήτησε από τον Κυπριακό Ελληνισμό να πει έναν ηχηρό και περήφανο όχι. Άλλοι είναι που εκβίαζαν, εκφόβιζαν και πίεζαν για να αποδεχθούμε όλες αυτές τις θέσεις. Δύο ερωτήματα συναφή. Το έναν από τον ίδιο τηλεθεατή, τον κύριο Χατζημινάν, που λέει τι προτείνει ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος εκτός από διάλογο.
έχει κάποια άλλη στρατηγική για επίλυση του Κυπριακού, να μας πει καθαρά ποια είναι. Και σε σχέση με το τι προτείνεται κλπ. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα τηλεθεατού. Υπάρχει κάπου το πρόγραμμα σας για να δούμε τις προτάσεις σας για το Κυπριακό και τα άλλα ζητήματα? Περιέγραψα προηγουμένως τη νέα στρατηγική, την οποία ήδη έχουμε καταθέσει στο Εθνικό Συμβούλιο, σε επιστολή μας που έχουμε καταθέσει στο Εθνικό Συμβούλιο από τον περασμένο Φεβράρι. Αν ο αγαπητός τηλεθεατής ενδιαφέρεται, μπορεί να τη βρει πάνω στην ιστοσελίδα του Δημοκρατικού Κόμματος και να τη διαβάσει και να δώσει και απόψεις. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας πει και αν συμφωνεί και αν διαφωνεί. Και επαναλαμβάνω, η δική μας πρόταση δεν έχει να κάνει μόνο με μια νέα στρατηγική στις διαπραγματεύσεις, όπου πρέπει ακριβώς να σταματήσουμε την ενθάρρυνση της τουρκικής αδιαλαξίας με τις συνεχείς υποχωρήσεις μας, αλλά να επιμένουμε στην επιστροφή σε ό,τι αφορά τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου που περιέγραψα προηγουμένως. Αλλά η δική μας στρατηγική έχει να κάνει ευρύτερα με την Κύπρο, στην περιοχή, με τις συμμαχίες που μπορούμε να αναπτύξουμε, με σημαντικές χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ, σημαντικές χώρες της Ευρώπης όπως είναι η Γαλλία και η Ιταλία που μπορεί να έχουν συμφέροντα στην Κυπριακή ΝΑΟΣ. Αυτές οι συμμαχίες μπορούν να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να τα βάλουμε. Αυτό είναι το αντίπαλο δέος για να τα βάλουμε με την τουρκική αντιαλλαξία. Ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε καταθέσει αυτή τη νέα στρατηγική, σας την περιέγραψα προηγουμένως, κόστος στην Τουρκία, πλεονεκτήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποίησή τους, αλλαγή τακτικής της διαπραγματεύσης, συνέχιση και θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορώ να αντιστρέψω την ερώτηση. Ποια είναι η στρατηγική του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό? Εδώ και 9 χρόνια... Δεν περιμένετε να σας απαντήσουμε εμείς, ναι. Όχι, να την ακούσουν την ερώτηση είναι οι τηλεθεατές. Ποια είναι η στρατηγική που εισηγείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να κάψουμε την Τουρκία να διαλλάξει? Ο Νίκος Αναστασιάδης θα μπορούσε να την προτείνει τις τριμερείς συνεργασίες κάποιος στην ευρύτερη περιοχή. Όχι μόνο. Τις συμμαχίες για πρώτη φορά σας λένε. Με άξονα και το αέριο. Για το Κυπριακό. Κύριε Πρόεδρε, για πρώτη φορά σας λένε. Έφεραν την Τουρκία, ο Νίκος Αναστασιάδης έφερε την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου για να συζητήσει τις εγγύσεις. Πού συζητήσαμε τις εγγύσεις? Πήγαμε την προηγούμενη φορά στη Γενέβη, ακούσαμε τον μονόλογο της Τουρκίας, μας είπαν ότι θέλουν να παραμείνουν οι εγγύσεις και τα στρατεύματα και φύγαν. Πού συζήτησαμε τις εγγύσεις? Αυτά μας τα λέει η Τουρκία ακόμη και τώρα. Στο Μον Πελεράν 3 πήγαν και κρύφτηκαν πίσω από τους Τουρκοκύπριους. Αυτό και μας είπαν ότι, η Τουρκία ίσως να έχει τη δυσκολία, κύριε Παπαδόπουλε, όμως. Ίσως αυτό να δείχνει όμως ότι όντως η Τουρκία μπορεί να έχει δυσκολία να ανοίξει το θέμα της ασφάλειας, γιατί δεν θέλει. Δεν θα λύσει. Γιατί να μένει η ελληνοκυπριακή πλευρά λόγω χάρη στο διάλογο ενεκτεθειμένη. Δεν θα λύσει το Κυπριακό εάν δεν ασκήσουμε πίεση πάνω στην Τουρκία, αν δεν της προκαλέσουμε πολιτικό κόστος. Δεν θα λυθεί το Κυπριακό. Δεν πρόκειται να λυθεί το Κυπριακό με την πολιτική του καλοπαιδιού, με τις γενναιόδορες προσφορές και τις συνεχείς υποχωρήσεις. Το μόνο που πετυχαίνουμε, ιδιαίτερα με τις παλινδρομήσεις και τις αντιφάσεις του Νίκου Αναστασιάδη, είναι να διαλύουμε την αξιοπιστία μας, να μην μας πιστεύει κανένας και ιδιαίτερα να μην μας πιστεύει η τουρκική πλευρά, να ενθαρρύνουμε την τουρκική αδιαλλαξία να θέλουν περισσότερα. Τους έχουμε αφαιρέσει κάθε κίνητρο να συμβιβαστούν, αφού τους τα έχουμε σχεδόν τόση ώρα στην διακυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Εδώ και 9 χρόνια, 5 χρόνια ο Δημήτρης Χριστόφιας, 4 χρόνια, θα κλείσουμε 5 χρόνια το Φεβράριο, ο Νίκος Αναστασιάδης, προωθούν μία συγκεκριμένη πολιτική στο Κυπριακό. Μας έλεγαν ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρόεδρο λύσης. Το ΑΚΕΛ το λέει και σήμερα. Να τα δώσουμε όλα. Χέρια ψηλά και θα λύσουμε το Κυπριακό με τις υποχωρήσεις μας. Γιατί δεν το έλυσαν το Κυπριακό? Και επαναλαμβάνω, ποια είναι η δική τους στρατηγική για να κάμψουν την τουρκική αδιαλλαξία? Εγώ το μόνο που βλέπω είναι τη διάθεση να συνεχίσουμε τα ίδια. Ο Νίκος Αναστασιάδης για ένα μικρό χρονικό διάστημα ανέβασε τους τόνους, προσπάθησε να παρουσιαστεί περισσότερο διεκδικητικός και είδαμε τι πάθαμε. Που έβαλε τον πύχη, τι μας έλεγε για μια νέα Γενέβη και που καταλήξαμε. Εξευτέλισε τη δική μας πλευρά, χάσαμε κι άλλη αξιοπιστία και πάμε τώρα να διαπραγματευτούμε σε έναν τουρκικό πλαίσιο όπου ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, και το τονίζω αυτό το πράγμα, τι θα πάμε να συζητήσουμε στη Γενέβη. Κάντε μια πάυση, κύριε Πρόεδρε. Για πρώτη φορά, νομίζω, Στέλλα, στην εκπομπή μας έχουμε ένα ερώτημα τηλεθεατού Τουρκοκύπριου. Μιας Τουρκοκυπρίας, μάλλον, της Ντένις Μπιριντζή.
Θα προσπαθήσω να το πω στα ελληνικά όσον γίνεται, το βλέπουν και οι τηλεθέατες μας επιλέξει. Δεν υπάρχει μηδέν εγγύησης και μηδέν στρατός. Ακόμα και στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν εγγύησεις και στρατός και βέτο. Αυτό σημαίνει να ζητάς παραμονή διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, ζητώντας διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητείτε στρατών, εγγύησεις, βέτος. Ναι, κοιτάξτε, η εισήγηση είναι περίπου να δεχτούμε αυτά που χρησιμοποίησε η Τουρκία το 1974 για να εισβάλλει στην Κύπρο. Ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε. Μηδέν εγγύησεις είναι μηδέν εγγύησεις, μηδέν στρατός είναι μηδέν στρατός. Η Δαγκαίος δεν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό. Δεν μπορούμε να λύσουμε τον Κυπριακό και να παραμείνει η Τουρκία εις την Κύπρο. Δεν θα γίνει η Κύπρος τουρκικό προτεκτοράτο. Απαντήστε και σε αυτό το ερώτημα του κυρίου Κακουρή. Με ποια συγκεκριμένη στρατηγική θα ασκήσετε πολιτική πίεση στην Τουρκία για να συζητήσει εγγύησεις, συγκεκριμένα βήματα? Μάλιστα. Τα είπα και προηγουμένως, θα τα επαναλάβω. Έχουμε κάποια μέσα στη διάθεσή μας όπου μπορούμε ακριβώς να διαμορφώσουμε πλεονεκτήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και να ασκήσουμε πολιτική πίεση, να δημιουργήσουμε και πολιτικό κόστος στην Τουρκία. Και έδωσα ένα χτυπητό παράδειγμα. Τελωνειακή Ένωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικός μας επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε την αναβάθμιση αυτής της συμφωνίας που θα επιφέρει, επαναλαμβάνω, μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματικό όφελο στην Τουρκία από επιπρόσθετες συναλλαγές. Το χαρίσαμε αυτό το πράγμα. Χωρίς να πάρουμε κανέναν αντάλλαγμα. Ανοίξαμε διαπραγματευτικά κεφάλαια. Χωρίς να πάρουμε κανέναν αντάλλαγμα. Έχουμε αναβαθμίσει με δικές μας πράξεις και ενέργειες το ψευδοκράτος και τον κατοχικό ηγέτη. Με συνέδρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης, τα οποία ενέκρινε η δική μας η κυβέρνηση, με τον Νταβός και το φιάσκο τότε εκείνης της εκδήλωσης. Για πρώτη φορά ο κατοχικός ηγέτης συναντιέται με αρχηγούς κρατών και δεν έχουμε κανέναν απολύτως παράπονο. Είναι κανόνας πλέον. Κάθε αξιωματούχος ξένος που έρχεται στην Κύπρο να επισκέπτεται και το ούτω καλούμενο προεδρικό, να συναντιέται με τον συμπρόεδρο. Και πάλι ούτε δεν γινόταν αυτό πρέπει... με τον κύριο Παπαδόπουλο. Όχι, αντιδρούσαμε. Μπορεί όχι τόσο συχνά, αλλά γινόταν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος αρνήθηκε να δει τον Jack Straw επειδή θα επισκεπτόταν τον κύριο Τσαλάτ στο ούτω καλούμενο προεδρικό του. Εδώ στρώνουμε το κόκκινο χαλί για να επισκεφθούν το προεδρικό, το ούτω καλούμενο προεδρικό στα κατεχόμενα. Και αυτή η δυστυχώς η συνεχής διολίσθηση ό,τι αφορά τη θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αναβάθμιση του ψευδοκράτους μας έχει κοστίσει. Θα τη βρίσκουμε πλέον συνεχώς μπροστά μας. Όχι μόνο δεν κατάφεραν να λύσουν το Κυπριακό, αλλά είναι χειρότερα σήμερα τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της δικής μας κρατικής οντότητας και την αντιμετώπιση των προσπαθειών αναβάθμισης του ψευδοκράτους. Κύριε Παπαδόπουλε, είμαστε σε μια περίοδο, θα έλεγα πολύ, ότι ίσως να υπάρχουν πολύ λεπτές ισορροπίες ως προς την εξέλιξη ή την επόμενη μέρα, κυρίως την επόμενη μέρα μιας νέας Γενέβης. Αν δούμε το τι δηλώνεται από πλευράς Τουρκίας και τουρκοκυπριακής πλευράς, έχει γίνει λόγος επανειλημμένος για μια τελική φάση και ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας στη Γενέβη. Ναι. Αν αυτή είναι η στόχευση της Τουρκίας, θα μπορούσε ένας πολίτης να διαρωτηθεί αν με τη δική σας πιο σκληρή γραμμή, όπως την περιγράφετε, θα μπορούσε να πει κάποιος ίσως και πιο συγκρουσιακή. Διότι θέλετε πράγματα που σαφώς μπορεί να ικανοποιούν Ελληνοκυπρίους, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας στον διάλογο. Συζητούμε με τουρκοκυπρίους. Άρα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και μια κατανόηση σε κάποιες βασικές αρχές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το ερώτημα μου είναι αν οι στοχεύσεις της Τουρκίας είναι να πάνε σε έναν επόμενο βήμα, θα μπορούσε κάποιος πολίτης να πει ότι αυτά που λέτε τους διευκολύνουν. Διαφωνώ μαζί σας. Αφού η όλη στρατηγική είναι για να τους δυσκολέψουμε, πώς είναι ότι τους διευκολύνουμε? Ναι, ενώ ότι αν είστε εσείς αύριο στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα υλοποιήσετε αυτά που περιγράφετε, αυτό σημαίνει θα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τουρκοκυπριακής πλευράς. Αυτό μπορεί να διευκολύνει σε μια επιδίωξη μιας χειρότερης μορφής λύσης. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς το αντίθετο. Και αντιστρέφω το ερώτημα. Με την πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία 9 χρόνια, λύσαμε τον Κυπριακό, ναι ή όχι? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή η στρατηγική είναι λάθος. Αυτή που ακολουθούμε εδώ και 9 χρόνια μας οδήγησε σε έναν αδιέξοδο και επαναλαμβάνω, για εμένα είναι αδιέξοδο το γεγονός ότι
ακόμα και με κάποιον μαγικό τρόπο να καταφέρουμε να καταλήξουμε στο κεφάλαιο της ασφάλειας, επειδή θα υποχωρήσει η Τουρκία, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι όλα τα υπόλοιπα θέματα θα τα αποδεχτεί ο Κυπριακός Ελληνισμός. Ο διάλογος δεν είναι πρόκειται κοινή να βάση, περάσει όμως αυτή. Πόσο μάλλον ότι δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα συμβιβαστεί στο κεφάλαιο του. Ο διάλογος σε μια κοινή βάση συμφωνεί, κύριε Παπαδόπουλε. Μπορώ να απαντήσω για να συμπληρώσω. Απλά να συμπληρώσω για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη. Η κοινή συμφωνημένη βάση, θα μπορούσε να πει κάποιος, κύριε Παπαδόπουλε, μας βοηθά και τις δύο πλευρές να κοιτάζουμε όμως προς την ίδια κατεύθυνση. Ναι, δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αυτή η κοινή βάση. Δεν υπάρχει αυτή η κοινή βάση μεταξύ Ελλήνων Κυπρίων, των ηγεσιών μας. Στις δύο πλευρές. Γιατί επαναλαμβάνω, η κοινή βάση, σε ό,τι μας αφορούσε εμάς τουλάχιστον, ήταν οι ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά σήμερα παραβιάζονται. Παραβιάζονται από την Τουρκία, φυσικά, αλλά δυστυχώς παραβιάζονται και από τις ηγεσίες των δύο μεγαλύτερων κομμάτων εδώ και 9 χρόνια και τώρα από τον Νίκο Αναστασιάδη. Άρα, πρώτα, εγώ θέλω να καταλάβω ποια είναι αυτή η κοινή βάση. Σε ό,τι αφορά τη δική μας πολιτική ηγεσία, και μετά να πάμε να διαπραγματευτούμε. Για να πάμε ένα βήμα μπροστά, μιλώντας για κοινή βάση, πώς θα καταρτιστεί το πρόγραμμα σας, ενώ το πρόγραμμα του υποψηφίου πλέον Προέδρου Νικόλα Παπαδόπουλου, είστε διατεθειμένος να κάνετε υποχωρήσεις σε εισαγωγικά σε θέσεις αρχών ή κάποιες υποχωρήσεις για να ικανοποιήσετε τα κόμματα που σας στηρίζουν? Ξαναγυρίζω στην εκτίμηση όσων αληθινή ή επίπλαστη και αν είναι αυτή, αλλά υπάρχει ότι υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματα που στηρίζουν την υποψηφιότητά σας. Άλλοι μόνο, είμαστε διαφορετικά κόμματα και το κάθε κόμμα έχει τις ζυγές του θέσεις. Αυτό είναι καθόλου αθεμητών, σεβαστών και ακριβώς. Θα υπάρξουν και συμβιβασμοί και διαφωνίες σε θέσεις αρχών. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από ό,τι τουλάχιστον εγώ έχω επιμαρτυρήσει στην σύνταξη του προεκλογικού προγράμματος, δεν υπάρχουν εκείνες οι ανυπέρβλητες διαφωνίες που θα μας εμποδίσουν να καταλήξουμε. Το αντίθετο, θεωρώ ότι υπάρχει επικοδομητική διάθεση από τα τρία κόμματα. Αυτό το αγκάθι της ζωνικής πώς θα το ξεπεράσετε? Αφού σας είπα προηγουμένως, κύριε Νικολάου, δεν είναι καθόλου αγκάθι. Αγκάθι είναι οι θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού, της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, της ηγεσίας του ΑΚΕΛ και του Νίκο Αναστασιάδη. Εμείς συμφωνούμε με τα κόμματα, ή τουλάχιστον είμαστε περισσότερο κοντά με τα κόμματα που διαφωνούν με την εκπεριτροπής προεδρία, που διαφωνούν με τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, που διαφωνούν με τα βέτο, που διαφωνούν με την αριθμητική ισότητα, διαφωνούν με την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς με αυτά τα κόμματα είναι που θέλουμε να συνεργαστούμε για να αποτρέψουμε τα χειρότερα που θέλουν να προωθήσουν οι ηγεσίες των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, αλλά και ο Νίκος Αναστασιάδης. Θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω σε μια στρατηγική, αλλά και πολιτική, εθνικής επιφάνειας και αξιοπρέπειας. Γιατί τα τελευταία χρόνια το μόνο που βιώνουμε είναι την ταπείνωση των εξευτελισμών και τις συνεχείς υποχωρήσεις με επιστέγμα το τι έγινε στη Βουλή με το ενωτικό δημοψήφισμα. Όπου κάποιοι έκριναν ότι έπρεπε να συμβιβαστούν με τους εκβιασμούς της Άγκυρας. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να είναι το μέλλον του λαού μας. Ότι θα πρέπει να εξευτελιστούμε για να λύσουμε τον Κυπριακό. Να συμβιβαστούμε, ναι, αλλά όχι να εξευτελιστούμε. Να συμβιβαστούμε, ναι, αλλά όχι να καταργήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλουμε λύση, αλλά αυτή η λύση να βασίζεται σε αυτές τις πτυχές, σε αυτές τις προσδοκίες που εκφράστηκαν μέσα από τις δεκαετίες στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορούμε να είμαστε πιο ξεκαθαροί. Υπάρχει και έναν επίκαιρο σε σχέση με τις βρετανικές εκλογές που παραπέμπει στο Brexit. Ερώτημα τηλεθεατού. Εάν εκλεγείτε πρόεδρος, θα κάνετε κάτι για να φύγουν οι βρετανικές βάσεις από την Κύπρο, τώρα που φεύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο? Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και ναι, πρέπει να υπάρξει με ευκαιρία της διαπραγματεύσης του Brexit, μία συζήτηση για την αναθεώρηση του καθεστώτος των Βρετανικών βάσεων. Οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να είναι πώς θα τους διευκολύνουμε για να παραμείνουν, αλλά πώς θα φύγουν. Και θέλω να τονίσω το εξής, γιατί πιθανόν αυτό το ζήτημα να μην το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ. Από τη στιγμή που η Βρετανία θα φύγει από
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο μετατρέπονται σε σύνορα. Θα έχουμε σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Διερωτούμε πραγματικά, αυτό είναι που θέλουμε? Να διευκολύνουμε δηλαδή να μετατραπεί ένα κομμάτι του νησιού μας σε εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαπραγμάτευση. Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο 3, που αυτό το πρωτόκολλο είναι που καθορίζει τα δικαιώματα των Κυπρίων πολιτών στις περιοχές των Αγγλικών βάσεων, πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαπραγμάτευση, αλλά και πώς θα αναθεωρηθεί αυτό το καθεστώς που ναι, μας έμεινε από τις συμφωνίες του 1960. Πρέπει με ευκαιρία του Brexit να διεκδικήσουμε. Για να πάμε σιγά σιγά και λίγο στα υπόλοιπα και προεδρικές και τα όσα ακολουθούν έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα πέραν του Κυπριακού, κύριε Παπαδόπουλε. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο σας. Πώς βλέπετε τον Μάικ Σπανό ως έναν από τους αντιποψήφιους σας? Με φέρνετε σε μια δύσκολη θέση, γιατί οφείλω να σημειώσω και να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια εσωκομματική διαδικασία στο ΑΚΕΛ. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό για εμένα να σχολιάσω πριν να υπάρχει μια τελική απόφαση. Μπορώ να κάνω ένα γενικό και αόριστο σε σχέση σχόλιο, όχι ιδιαίτερα που αφορά τον κύριο Σπανό, αλλά τον οποιοδήποτε υποψήφιο θα βάλει η ηγεσία του ΑΚΕΛ. Ανεξαρτήτως το ποιο θα επιλέξουν, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αυτό που απαιτεί η ηγεσία του ΑΚΕΛ είναι να συνεχιστεί η αποτυχημένη πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό. Να συνεχιστεί η αποτυχημένη πολιτική των τελευταίων 9 ετών. Και σε ό,τι αφορά την οικονομία. Περιμένετε να δείτε τις θέσεις του, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, λέω, σχολιάζω την ηγεσία του ΑΚΕΛ, δεν σχολιάζω τον υποψήφιο. Σας είπα, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη απόφαση. Και λέω το εξής, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο υποψήφιος. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ το έχει κάνει ξεκάθαρο. Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, δεν θα είναι υποψήφιος του ΑΚΕΛ. Θα είναι ανεξάρτητος υποψήφιος, τον οποίο θα στηρίξει το ΑΚΕΛ. Τουλάχιστον αυτόν έχει πει ο κύριος Κυπριανού σήμερα. Εντάξει. Να μου επιτρέψετε εγώ να μην αποκαλούν τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Λοιπόν, εγώ θα γιατί το κάνω ιδιαίτερα λίγο στην οικονομία, και αυτό θέλω να το τονίσω. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι θέσεις του κύριου Σπανού, τουλάχιστον δεν τις έχουμε δει ακόμη. Δεν πιστεύω ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ θα δεχτεί οτιδήποτε άλλο παρά τη συνέχιση της πολιτικής Χριστόφιας στην οικονομία. Αφού μέχρι σήμερα υπερασπίζεται εκείνη την κυβέρνηση και φαντάζομαι τις ίδιες θέσεις θα προωθήσει και στα πλαίσια της υποστήριξης αυτής της δημοσιογραφίας. Εγώ θα κάνω το ποτήρι λίγο πιο πικρό. Ερώτηση είναι η Στέλλα προηγουμένως, πώς βλέπετε τον Μάικ Σπανό ως αντιποψήφιο σας. Απέφυγα να απαντήσω. Σας είπα προηγουμένως. Εγώ θα το κάνω να αποφύγω να απαντήσω. Κατανοητών, αποδεκτών και σεβαστών. Και εντάξει, έχετε την κατανόηση μας σε αυτόν, έχετε δίκιο. Εγώ είπα θα το κάνω λίγο πιο πικρό. Πώς βλέπετε τον Γιώργο Λιλίκαν ως αντιποψήφιο σας? Υπάρχει, παρατηρείτε αυτό που δεν ανέμενε ενδεχομένως κανείς στις αρχές, διάσπαση του ενδιάμεσου χώρου, και κατηγορήστε εσείς κυρίως από το στρατόπεδο του Συμμαχίας Πολιτών, από τον Γιώργο Λιλίκαν, ότι εσείς αποδυναμώσετε ή σκοτώσετε την προοπτική να κατέλθει ο ενδιάμεσος χώρος με έναν υποψηφιό που θα είχε και πολύ μεγαλύτερες προοπτικές να περάσει στον δεύτερο γύρο, αφού απορρίψατε όλες τις εισηγήσεις, προτάσεις που έκαμε ο κύριος Λιλίκας, είτε για επιλογή του υποψηφίου με κάλπιν, είτε για επιλογή κάποιου τρίτου υποψηφίου κλπ. Κλπ. Ναι. Ο ενδιάμεσος χώρος και οι δυνάμεις της αλλαγής έχουν υποψήφιο. Έναν υποψήφιο. Με έχουν τιμήσει αυτές οι δυνάμεις της αλλαγής και τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, το Δημοκρατικό Κόμμα, η Αλληλεγγύη και η ΔΕΚ, επιλέγοντας με μένα ως υποψήφιον τους, και είμαι αισιόδοξος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και οργανωμένα κοινωνικά σύνολα που θα συνταχθούν μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κύριο Λιλίκαν, η δική του απόφαση για να προχωρήσει στη δική του πορεία είναι καθόλου σεβαστή. Εμείς επιμένουμε, ως τα υπόλοιπα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, ότι ανήκει στις δυνάμεις της αλλαγής και τον καλούμε και αυτόν να συνταχθεί μαζί μας. Επανειλημμένα
το είπατε και μόλις τώρα, αλλά και επανειλημμένα και εσείς και οι αρχηγοί, οι ηγέτες των άλλων κομμάτων, αλλά και στελέχοι των άλλων κομμάτων που σας στηρίζουν, επικρίνεται εντόνως Δυσή και Ακέλ και την πρόεδρο Αναστασιάδη και καθιστάται όσο πιο σαφές μπορεί να γίνει αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι λίγο πολύ είναι ανοιχτή η πόρτα για τη Συμμαχία Πολιτών και τον κύριο Λιλίκα να συνταχθούν με τη δική σας υποψηφιότητα ουσιαστικά, διότι είπατε, έχει υποψηφιό ο ενδιάμεσος χώρος. Πώς την αφήνετε ανοιχτή αυτή την πόρτα και εννοείται με προοπτική των δεύτερων γύρων ή και από τώρα, και πώς θα συμβεί αυτό, εάν το εννοείται από τώρα, ενώ να εγκαταλείψει την υποψηφιότητα του κύριου Λίκα και να πει εντάξει, μετάνιωσα και πάω να στηρίξω την υποψηφιότητα του διάμεσου χώρου. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους του κύριου Λίκα. Σας επαναλαμβάνω την απάντηση που έδωσα προηγουμένως, ότι ο ενδιάμεσος χώρος και οι δυνάμεις της αλλαγής έχουν υποψήφιο. Ο κύριος Λίκας έχει επιλέξει ο ίδιος την δική του πορεία. Αυτή η απόφαση είναι καθόλου σεβαστή. Εμείς του τίνουμε χέρι φιλίας και τον καλούμε, είτε την πρώτη Κυριακή είτε την δεύτερη Κυριακή, να συνταχθεί μαζί μας σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια της αλλαγής. Πρακτικά κάποιες κινήσεις θα κάνετε? Και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει αυτή η απέτηση μέσα στην κοινωνία, γιατί βιώσαμε τα χειρότερα 9 χρόνια στην Κύπρο μετά το 1974. Υπάρχει απέτηση για αλλαγή και μπορούμε ακριβώς να μετουσιώσουμε αυτήν την απέτηση σε πράξη. Κάποιοι σκέφτονται ότι αυτή η διάσπαση που παρατηρείται στις δυνάμεις του κομμάτων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, κ. Παπαδόπουλε, ότι μπορεί να στερήσει τελικά από έναν από τους υποψηφίους να περάσει στο δεύτερο γύρο και τελικά ο κόσμος που σας υποστηρίζει να βρεθεί ξανά στο δίλημα να υποστηρίξει. Όπως εσείς τουλάχιστον περιγράφετε δύο παρόμοιες επιλογές μεταξύ τους, ό,τι αφορά τουλάχιστον το Κυπριακό. Νιώθετε ότι αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα μπορούσατε να ήσασταν σε πιο πλεονεκτική θέση? Αυτό σημαίνει ότι ίσως να χρειάζονταν και πιο συνενετική χειρισμή μεταξύ σας, να υποχωρήσει ίσως ο ένας από τους δύο χάρη μιας πιο βέβαιης νίκης ενός στον πρώτο γύρο. Αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα και δεν απογοητευόμαστε από τις οποιασδήποτε επιλογές άλλων κομμάτων. Αυτό που βλέπουμε είναι την προοπτική της εκλογικής επιτυχίας, αλλά και μετέπειτα την προοπτική αλλαγής αποτυχημένων πολιτικών, έτσι ώστε να δώσουμε πίσω την ελπίδα και την προοπτική στο λαό μας. Κύριε Πρόεδρε, είστε σε επαφή με τους διαφωνήσαντες της Συμμαχίας Πολιτών? Αναμένετε να σας στηρίξουν αύριο Παρασκευή? Συνέρχονται, συσκέπτονται σε μια ευρία μεν κλειστή δε διάσκεψη για να συστήσουν, να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα που, αν ορθώς έχω αντιληφθεί, έχει να κάνει με το Κυπριακό και τις προεδρικές εκλογές. Είστε σε επαφή μαζί τους? Θα τους δείτε όταν δημιουργήσουν αυτήν την πλατφόρμα? Αναμένετε να σας στηρίξουν ομαδικά ή με κάποιον τρόπο? Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, κύριε Νικόλα. Θα πρέπει να απαντήσετε στο προηγούμενο. Αν είστε σε επαφή μαζί τους? Όχι, δεν βρίσκομαι σε επαφή όταν μαζί τους. Όταν δημιουργήσουν την πλατφόρμα θα τους δείτε? Εάν όμως ζητήσουν να επικοινωνήσουν μαζί μου για να μιλήσουμε για την προοπτική της συνεργασίας, φυσικά και θα επιδιώξουμε να έχουμε αυτές τις επαφές και αυτήν τη συνεργασία μαζί τους. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικονομίας, επειδή έχετε επικριθεί και για την πτυχή που αφορά την στάση σας στο θέμα του μνημονίου, κύριε Παπαδόπουλε, σε ό,τι αφορά το δικό σας το πρόγραμμα, το οποίο θα ετοιμαστεί σε συνεργασία με τα κόμματα τα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητά σας, ποια θα είναι η στάση που θα έχετε σε σχέση με τους χειρισμούς, με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, σε σχέση ειδικότερα με τις πολιτικές που αφορούν το μνημόνιο? Επειδή υπάρχουν και δυνάμεις που δεν στήριξαν, όπως το ΔΙΚΟ, νομοσχέδια που είχαν να κάνουν με το θέμα του μνημονίου. Ναι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μνημόνιο. Και αυτό οφείλεται φυσικά στις θυσίες του λαού μας, αλλά και στη δική μας προσπάθεια για να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο. Έχουμε όλες τις υποχρεώσεις όμως του μνημονίου. Κάποια συγκεκριμένα κόμματα που, ναι, έχουμε τις υποχρεώσεις του μνημονίου, στην οποία μας έβαλαν αυτοί που μας χρεοκόπησαν και αυτοί που μας κούρεψαν. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν κόμματα που φαίνεται ότι εστιάζουν την προσοχή τους στο μνημόνιο, το μόνο που εγώ μπορώ να εισηγηθώ είναι να ανακαλύψουμε μία μηχανή του χρόνου
να πάμε πίσω στο 2013 και να ξαναδιεκδικήσουμε προεδρικές εκλογές. Μπροστά μας δεν έχουμε μνημόνιο ή όχι. Μπροστά μας έχουμε μια χώρα που έχει δεχτεί σοβαρότατα πλήγματα σε ό,τι αφορά την οικονομία της. Ναι, μεν είδαμε και κάποια θετικά βήματα. Εγώ ουδέποτε δεν μηδενίζω το τι έχει γίνει στην οικονομία. Αυτό το λέω κάθε φορά. Είχαμε και θετικά βήματα. Και εγώ προσωπικά, αλλά και το δικό μου κόμμα, συμβάλαμε σε αυτή την προσπάθεια να βελτιώσουμε μερικώς την κατάσταση. Εκεί που διαφωνούμε με την κυβέρνηση είναι στο μέλλον. Και διαφωνούμε με την εκτίμηση ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα success story και άρα δεν χρειάζεται να πάρουμε οποιασδήποτε πρωτοβουλίες. Εμείς διαφωνούμε. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την κυπριακή οικονομία. Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα δώσει ιδιαίτερα ρίσματα και έναυσμα στη χρήση, για παράδειγμα, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, κάτι που υστερείται αυτή τη στιγμή η Κύπρος. Και έχουμε 38 παραδείγματα, όχι μακριά, δίπλα μας, το Ισραήλ, με πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει για τη δημιουργία νέων εταιριών, τα λεγόμενα upstarts, όπου έχουν δώσει συγκεκριμένα κίνητρα για να προσελκύσουν ξένους επενδυτές να δημιουργήσουν εταιρείες με μηδενικό φορολογικό συντελεστή, με παραχώρηση ακόμα και με δωρεάν ακίνητη περιουσία και γη, για να μπορέσουν αυτές οι εταιρείες να δραστηριοποιηθούν. Και επένδυση στην παιδεία παράλληλα, ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα στην έρευνα και την καινοτομία, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα και να δώσουν με αυτά τα πλεονεκτήματα ένασμα στην οικονομία τους. Κάτι που δεν έχει κάνει η Κύπρος σε ικανοποιητικό βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχει και η πλευρά που αφορά τους εργαζόμενους, ή αφορά αυτό που ονομάζουμε κράτος κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ μέσα στην οικονομική κρίση, κύριε Παπαδόπουλε. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με ωφελήματα, με επιδόματα. Το Δημοκρατικό Κόμμα, σε σχέση με το ζήτημα αυτόν, θέλετε να συνεχίσετε την υφιστάμενη πεπατημένη σε ό,τι αφορά τα επίπεδα που δαπανώνται, ή πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε περισσότερα στον κόσμο, ο οποίος έχει δεινοπαθείς έτσι κι αλλιώς περισσότερων από ναι, φυσικά, πολλούς. Για όνομα του Θεού, ο στόχος είναι να βοηθήσουμε εκείνον τον κόσμο που αυτή τη στιγμή χρειάζεται βοήθεια. Και θέλω να... Θα αυξάνατε δαπάνες δώσω... δηλαδή. Ένα λεπτό. Θα δώσω κάποια νούμερα για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί είναι ακόμα ένα στοιχείο στο οποίο διαφωνούμε με την παρούσα κυβέρνηση. Περίπου 50 και πλέον χιλιάδες συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Και υπάρχουν ακόμα 140.000 συμπολίτες μας που δεν δικαιούνται το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, αλλά βρίσκονται κοντά στο όριο της φτώχειας. 190.000 σύνολο. Είναι μια πόλη μεγαλύτερη από τη Λεμεσό, που αυτή τη στιγμή ζει είτε κάτω είτε κοντά στο όριο της φτώχειας. Ναι, χρειαζόμαστε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Όχι με τρόπον όπως έγινε στο παρελθόν, όπου θα χρεοκοπήσει ολόκληρη η οικονομία και στο τέλος δεν θα μπορούμε να στηρίξουμε κανέναν. Το αντίθετο, να ενισχύσουμε την οικονομία με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων, έτσι ώστε να μπορούν να διατεθούν περισσότερα χρήματα στο κοινωνικό κράτος. Ενίσχυση του ελάχιστου κειμένου εισοδήματος. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια κενά. Εξαιρέσεις που εμποδίζουν δικαιούχους να πάρουν το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, επειδή έχουν έναν ακίνητο στα ορεινά ή κάπου που δεν μπορεί να πουληθεί, αλλά δεν δικαιούνται. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε. Το σημαντικό όμως, και επανέρχομαι πίσω στην οικονομία, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να προσελκύσουμε επενδύσεις, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία. Εφόσον αναφερθήκατε σε διάφορα άλλα ζητήματα. Εμείς σας οθήσαμε πλέον, πέραν του Κυπριακού, κύριε Παπαδόπουλε. Ερώτημα τηλεθεατού επί τούτο. Η θέση κάθε κόμματος για το Κυπριακό είναι το πρώτο θέμα ζήτημα στην φαρέτρα του, λέει ο κύριος Παπαχαραλάμπους. Για εσάς, ποιο είναι το δεύτερο? Οικονομία. Θέλετε πιο... Όχι, επειδή κάποτε όλη αυτή την αναφορά προηγουμένως για την οικονομία, με ικανοποιεί το οικονομία. Ερώτημα τηλεθεατού, ποια η θέση σας για το ΓΕΣΥ, θα το στηρίξετε? Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά... Ο κύριος Μιχάλης Ποϊριάζης. Πραγματικά, μένω έκπληκτος και άναυδος από αυτά που ακούω τις τελευταίες δύο μέρες. Φυσικά και θα στηρίξουμε το ΓΕΣΥ. Του έχουμε μπει επανειλημμένως, ως έχει, και αυτά που λέγονται από κάποιους ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες για να αναστείλουμε την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, είναι ανοησίες. Ποιον Ιούδας σας κατ' όνομα στον Υπουργός Υγείας?
Ιούδαν, τον οποίο χαρακτήρισε κάποιον πολιτικό αρχηγό, μάλιστα, ο κύριος Παμπορίδης. Εμείς ήρθαμε σε επαφή μαζί του και μας τον κατονόμασε. Σας παραπέμπω στον κύριο Παμπορίδη να σας πει. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία δημόσιων χαρακτηρισμών. Και αν μου επιτρέπετε, μια μικρή παρένθεση πριν να πάμε πίσω στο ΓΕΣΥ, είναι επιθυμώ να καταδικάσω αυτούς τους χαρακτηρισμούς του Υπουργού Υγείας. Τι σημαίνει Ιούδας? Όποιος πολιτικός αρχηγός και αν είχε την οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή άποψη με την οποία ενδεχομένως να διαφωνεί ο Υπουργός Υγείας, ποιος ο λόγος να χρησιμοποιείται τέτοιοι χαρακτηρισμοί? Ιούδας σημαίνει προδότης. Μα ποιον αποκαλούμε προδότη? Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα για το τι έγινε σήμερα, γιατί πραγματικά αντιμετωπίζουμε έναν κλίμα ιστερίας και στη Βουλή αλλά και αλλού. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ σήμερα προσπάθησε να εξηγήσει για τη σκέψη για να καταθέσει μια αντροπολογία στο ΓΕΣΥ που έχει να κάνει με τη διαγραφή του ορίου των ασθενών αναγιατρών. Στον νόμο αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, το όριο είναι 2.000 για κάθε γιατρό. Και θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το όριο, ο κάθε ασθενής να μπορεί να διαλέξει τον γιατρό του, να μην επιλέγει το κράτος. Και το νοσηλευτήριο του, είπε δημόσια ο κύριος Σιζόπουλος. Υπάρχουν επιχειρήματα και προς τη μία κατεύθυνση, εγώ το αναγνωρίζω, ότι μπορεί να υπάρχει κατάχρηση. Υπάρχουν και ισχυρά επιχειρήματα για αυτό που λέει ο κύριος Σιζόπουλος. Επειδή ο κύριος Σιζόπουλος έχει καταθέσει αυτή την πρόταση, είναι προδότης. Μα για όνομα του Θεού. Τον κύριο Σιζόπουλο, που σας εκατονόμαστε. Όχι, δεν είναι τον κύριο Σιζόπουλο. Ο κύριος Παμπορίδης. Είναι κάποιος εκ των. Κύριε Γαρνικολάτο, δεν θα μπω σε αυτήν τη διαδικασία. Ναι, είναι ρωτάτε τον κύριο Παμπορίδη. Ναι, είναι ενδιαφέρον αν είναι κάποιος από το ηγέτης κόμματος που σας στηρίζει. Ρωτάτε τον κύριο Παμπορίδη. Εκείνος έχει κάνει τη συγκεκριμένη αναφορά να πει ποιος είναι. Και πραγματικά λυπούμε για το επίπεδο του διαλόγου. Και ιδιαίτερα για το επίπεδο των χαρακτηρισμών που χρησιμοποιεί ο Υπουργός Υγείας. Εγώ, αν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας και ένας υπουργός μου αναφερόταν με αυτόν τον τρόπο για τον οποιοδήποτε πολιτικό, θα του ζητούσα να παραιτηθεί την ίδια ημέρα. Δεν είναι αυτόν επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Όποια και αν είναι η άποψή του οποιοδήποτε, και με όλον τον σεβασμό, ιδιαίτερα να έρθω πίσω στο ΓΕΣΥ. Εμείς ζητούμε σεβασμό. Γιατί? Γιατί είναι η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου που επήρε έναν νόμο που δεν είχε περιεχόμενο και με σκληρή δουλειά του έδωσε περιεχόμενο. Η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου είναι που δημιούργησε τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Εμείς μαθήματα για το ΓΕΣΥ δεν δεχόμαστε από κανέναν. Εμείς είναι που καταγγέλαμε αυτή την κυβέρνηση ότι δεν έδειχνε πολιτική βούληση για να προωθήσει το ΓΕΣΥ. Εμείς είναι που λέτε... είπαμε ότι έπρεπε να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ και θα το στηρίξουμε με τα 20 μας. Και οι χαρακτηρισμοί να λείπουν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πολιτικό διάλογο, γιατί αυτόν δεν είναι τους ασθενείς που βοηθά. Δημιουργεί έναν κλίμα ιστερίας και φασισμού που εμποδίζουν τον δημοκρατικό διάλογο και αυτό δεν είναι προς όφελος του ΓΕΣΥ. Εσείς εκτιμάτε ότι όντως υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που θέλουν να εμποδίσουν την εφαρμογή, την ψήφιση για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ? Δεν θα κρίνω εγώ άλλες δυνάμεις, ούτε θα αποκαλέσω τον οποιοδήποτε Ιούδα. Μπορεί να διαφωνώ κι εγώ με κάποια που ακούω και για να μην παρεξηγούμε, θεωρώ ότι υπάρχουν και κενά στο ΓΕΣΥ. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμοστεί η αυτονομία των νοσοκομείων στο χρονοδιάγραμμα που κάποιοι μας λένε ότι θα εφαρμόσουν. Και εμείς θέλουμε να ακούσουμε περαιτέρω εξηγήσεις για το πώς θα γίνει αυτή η αυτονομία. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα σηκώσουν το χέρι τους στην Ολομέλεια τη Βουλή. Με βάση όσα περιγράφει και ο Νικολάου, θα είναι από το δικό του στρατόπεδο για μία ακόμη φορά. Εμείς θα υπερψηφίσουμε το ΓΕΣΥ και δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα την Τρίτη πριν να ξεκινήσει να μας βρίζει όλους η Λίβδη ο κύριος Παμπορίδης. Υπάρχουν τα πρακτικά για το τι αποφάσισε το Δημοκρατικό Κόμμα και ελπίζω, και επειδή σήμερα άκουγα κάτι δηλώσεις από τους βουλευτές του Δημοκρατικού Συνερμού και του ΑΚΕΛ που αποφάσισαν από μόνοι τους ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα καταθέσει τροπολογίες και θα αναστείλουμε την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Πραγματικά ανοησίες. Υπάρχουν εκεί τα πρακτικά της κοινοβουλευτικής ομάδας για το τι και για την είναι παιδεία. Που συζητάμε και τι έχουμε να αποφασίσει και αποφασίσαμε την υπερψήφιση του ΓΕΣΥ. Μια κουβέντα και για την παιδεία, κύριε Παδοπούλη. Yeah. Ξεκάθαρη η θέση σας, επαναλαμβάνω, είναι ενδιαφέρον να δούμε. Όχι, απλά ήθελα να το πω γιατί το αισθάνομαι έντονα. Στην Ολομέλεια. Αισθάνομαι έντονα όταν ακούω τους υπουργούς της κυβέρνησης να βρίζουν άλλους πολιτικούς. Λοιπόν, ο κύριος Παπαχαραλάμπους υποβάλλει ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές χώρες επενδύουν στην παιδεία και στο μυαλό των νέων ανθρώπων. Αν εκλεγείτε, με ποιο στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των
των νέων εννοεί. Θα προκαλέσετε τους φοιτητές του εξωτερικού να επιστρέψουν για να μην αναγκαστούν λόγω ανεργίας να ξενιτευτούν ισόβια. Αυτή δυστυχώς είναι μία από τις πιο δυσάρεστες πανέργειες της οικονομικής κρίσης, ότι τα καλύτερα μυαλά της Κύπρου φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Οι νέοι μας που έχουν και τις καινούργιες ιδέες, τις νέες γνώσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας, επειδή δεν μπορούν να βρουν δουλειές στην Κύπρο, μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Είναι δύο τα επίπεδα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το ένα έχει να κάνει με την οικονομία, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ναι, μεν βλέπουμε μείωση της ανεργίας, αλλά όχι σε ικανοποιητικό βαθμό και όχι σε τομείς της οικονομίας που θα μας δώσουν πρόσθετον όφελος στο μεσοπρόθεσμα και στο μέλλον, όπως είναι ο τομέας της τεχνολογίας. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με την αξιοκρατία και την κομματοκρατία, ή μάλλον την απουσία της αξιοκρατίας και την κομματοκρατία. Μα γιατί να έρθει ένα νέο στην Κύπρο, όταν ακούει για διορισμούς ημετέρων με σκοτεινές διαδικασίες και ακούει τον γενικό ελεγχτή να επισημάνει αυτά τα λάθη και η απάντηση να είναι μην ασχολείσαι γιατί δεν είναι δική σου δουλειά να ελέγχεις την κυβέρνηση. Γιατί να έρθει ένας νέος στην Κύπρο όταν βλέπει αυτή την εικόνα. Πρέπει να ανακτήσουμε πίσω την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους. Πρωτού κλείσουμε, θα ήθελα σε συντομία να μας απαντήσετε. Δεν θέλω να αφήσουμε παραπονεμένους τηλεθεατές. Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτά. Το χαίρομαι ότι υπάρχει έτσι ενδιαφέρον. Αλλά ναι, είναι από τις βραδιές, κύριε Παπαδόπουλε, που δυσκολευτήκαμε λόγω των πολλών. Ναι, αλλά επειδή δεν θέλω να αφήσουμε. Έχουν επανέλθει μηνύματα από τηλεθεατές ότι είναι επανειλημμένα και θέλω να, έστω και δύο να δώσουμε. Η κυρία Μέριλο Ιζίδη ρωτάει σε περίπτωση που εκλεγείτε και δεν υπάρξει λύση, τι θα κάνετε για να δικαιωθούν οι πρόσφυγες. Αν μη τι άλλο, σε επίπεδο ίσης κατανομής βαρών. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε πλήρης δικαίωση των προσφύγων χωρίς λύση του Κυπριακού και επιστροφή πίσω στις πατρογονικές τους εστίες δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοδήποτε μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Και ακόμα και τότε δεν μπορείς να διαγράψεις 40 και πλέον χρόνια ξενιτιάς από τα σπίτια και την απομάκρυνση από τις πατρογονικές μας εστίες. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αποτύχει στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την ισότιμη κατανομή βαρών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Δυστυχώς οι πρωτοβουλίες που είχαμε πάρει δεν κατάφεραν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό να αντιμετωπίσουν μερικώς τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί από την εισβολή και την κατοχή. Μία από τις προτάσεις που εμείς επιδιώκουμε και θα επαναφέρουμε στο δικό μας προεκλογικό πρόγραμμα είναι η μεταφορά του συντελεστή δόμησης από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές για να δοθεί στους πρόσφυγες με στόχο το άμεσο οικονομικό όφελος. Είναι μια πρόταση. Για να είμαστε δίκαιοι, που ήταν πρόταση του κυρίου Σιλόρη αρχικώς αυτή. Ήταν μια πρόταση. Από τις προηγούμενες εκλογές. Ήταν μια πρόταση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του κυρίου Σιλόρη. Τη θεωρώ ως μια από τις καλύτερες προτάσεις που ακούστηκαν για πραγματική βοήθεια των προσφύγων χωρίς ιδιαίτερων χρηματικών κόστος πάνω στα ταμεία του κράτους που δεν μπορεί να υπάρξει και ικανοποιητική χρηματοδοτική δυνατότητα του κράτους για να αποπληρώσει όλους τους πρόσφυγες για τα χρόνια της κατοχής, αλλά αυτή η πρόταση είναι και πρακτική, είναι και εφαρμόσιμη, μπορεί να έχει άμεσο αποτέλεσμα και είναι κάτι που εμείς θα επεξεργαστούμε και θα προωθήσουμε. Και μια σύντομη απάντηση από έναν τηλεθετή που επίσης έχει στείλει αρκετά μηνύματα, έχει το ψευδώνυμο Ακούνα Ματάτα. Σας ρωτά, αυτή η νέα στρατηγική που είχατε περιγράψει προηγουμένως, αν θεωρείτε ότι θα την αποδεχτούν οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία ή λογαριάζεται χωρίς τους ξενοδόχους? Δεν περιμένω να αποδεχθεί η τουρκική πλευρά τη δική μας στρατηγική. Δεν αποδέχονται τη στρατηγική του Νίκου Αναστασιάδη. Και ζητούν κι άλλα. Άρα δεν είναι αυτό το κριτήριο με το οποίο θα αποφασίσουμε. Το ερώτημα είναι πρακτικά πώς θα προχωρήσετε με μια τέτοια στρατηγική. Η νέα στρατηγική έχει ως στόχο να επιφέρουμε κόστος στην Τουρκία. Άρα πώς είναι δυνατόν να το δεχτούν αυτό το πράγμα? Φυσικά και δεν θα το δεχτούν. Θα αντιδράσουν. Αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι με την στρατηγική που ακολουθήσαμε τα τελευταία 9 χρόνια, πετύχαμε τη λύση του Κυπριακού? Όχι. Τώρα να δοκιμάσουμε κάτι το καινούργιο. Αφού κλείουμε με Κυπριακό, κύριε Πρόεδρε, φοβάστε για θερμών επεισόδιων και αν ναι, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτών των ενδεχόμενων? Και επίσης, ρωτώ εάν ανησυχείτε
ότι με κάποιον τρόπο τελικά θα ανασταλούν οι γεωτρήσεις τώρα που μπήκαμε στη διαδικασία της νέας γενέας. Ελπίζω να μην ανασταλούν. Αν ανασταλούν θα είναι μια καταστροφική εξέλιξη για την πλευρά μας. Θα πλήξει εκ νέου την αξιοπιστία μας και θεωρώ εγώ ότι θα τορπιλήσει πλέον την κάθε προπτική αξιοποίηση του φυσικού αερίου, γιατί θα χάσουμε την αξιοπιστία μας όχι μόνο στο Κυπριακό, αλλά και έναντι των εταιριών που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον φυσικό μας πλούτο. Για θερμών επεισόδιων φοβάστε? Πάντα πρέπει να έχουμε την ανησυχία με την Τουρκία και ιδιαίτερα με τον κύριο Ερντογάν, όταν το βλέπουμε το πώς συμπεριφέρονται. Εδώ θα στείλω στρατεύματα και στο Κατάρ, όταν η ολόκληρη παγκόσμια κοινότητα φαίνεται να βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Πρέπει να είμαστε πάντα σε επιφυλακή σε ό,τι αφορά τις δικές του αντιδράσεις, αλλά από την άλλη, όχι να εκφοβίζουμε τον κόσμο τη δική μας πλευρά με στόχο να πετυχαίνει ο τουρκικός εκβιασμός ότι δεν πρέπει να προχωρήσουν οι ενεργειακοί μας σχεδιασμοί. Οι ενεργειακοί μας σχεδιασμοί πρέπει να προχωρήσουν ανεξαρτήτως της όποιας απειλής της Τουρκίας, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε και καθυστερήσεις δυστυχώς και υπάρχουν ευθύνες για αυτές τις καθυστερήσεις. Το ενεργειακό μας πρόγραμμα έχει ξεφύγει από τους αρχηγούς του σχεδιασμούς. Θα πρέπει να εμείνουμε έστω και τώρα στα νέα χρόνια γραμμάτια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Να σημειώσουμε ότι ήταν η πρώτη σας νυχτερινή εμφάνιση μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητας σας. Ήταν η πρώτη σε βραδινή εκπομπή, ναι. Και ευχαριστούμε για την τιμή. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που έμειναν ως αυτή την ώρα και μας παρακολούθησαν και κυρίως όλους αυτούς που συμμετείχαν και συνέδραμαν την προσπάθεια μας με ένα σωρό μηνύματα από την Στέλλα Μιχαήλ και τον Γιάννη Νικολάου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.